Σε αυτά τα χώματα κάποτε περπάτησε ο Σέλευκος, ο επωνομαζόμενος Νικάτορ, στην Ευρωπό της Μακεδονίας, δίπλα στον ποταμό Αξιό. Μπορούμε να τον φανταστούμε να μαθαίνει να υπεύει και να γίνεται ένας δεινός πολεμιστής, ένας φημισμένος υπέας. Είναι ο τόπος που τον γέννησε και τον μεγάλωσε. Η Ευρωπός. Ένας τόπος που ανακαλεί μύθους και μνήμες, ακόμα όμως άγνωστος για τους πολλούς. Η Ευρωπός είναι η πόλη στην οποία έχουμε αναφορά του ονόματος της Ευρώπης, όπως μας παραδίδεται στην επιγραφή ενός τιμητικού βάθμου. Ευρωπαίων η πόλης. Με ακμή από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Δίπλα στον Αξιό ποταμό, στη δυτική του όχθη, σε κοντινή απόσταση από τα μεγάλα κέντρα του Μακεδονικού Βασιλείου, την πρωτεύουσα Πέλα και το Δίο, στην καρδιά της αρχαίας Μακεδονικής επαρχίας της Βοτιέας. Η μυθολογία την συνδέει με τον ομώνυμο ήρωα των Μακεδόνων, τον Ευρωπό, και φυσικά σχετίζεται ετυμολογικά με την Ευρώπη, την κόρη με τα μεγάλα μάτια. Η πρώτη αναφορά στην Ευρωπό είναι διαχειρός Θουκυδίδη, στον 5ο αιώνα π.Χ., αν και υπάρχουν κατάλοιπα οικιστικής εγκατάστασης από την νεολιθική εποχή. Η οχύρωσή της με τείχη κρατεά και σχεδόν απρόσβλητα την έσωσαν από πολλές επιβουλές επιδρομέων, όπως αυτή του βασιλιά της Θράκης, Σιτάλκη, το 429 π.Χ. Στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, αρκετές προσωπικότητες της πόλης είχαν αποκτήσει μεγάλη φήμη, όπως ο Μαχάτας, γέννημα θρέμα της Ευρωπού. Φαίνεται πως η πόλη παρέμεινε σε ανθυρή κατάσταση μέχρι τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους, όπως επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα σε νεκροταφεία της. Για 1000 χρόνια περίπου, η πόλη της αρχαίας Ευρωπού ήκμαζε σε στενή σχέση με το υπόλοιπο Μακεδονικό Βασίλειο και τις πόλεις της Νότιας Ελλάδας. Τώρα αρχίζουμε να αποκαλύπτουμε τους κρυμμένους θησαυρούς της, όπως ο Κούρος του ύστερου 6ου αιώνα από μάρμαρο Θάσου, κυκλαδίτικης τεχνοτροπίας. Υπάρχουν επίσης ευρήματα από τα φυκά μνημεία της κλασικής και ελληνιστικής εποχής. Σήμερα
σημαντικά είναι τα σωζόμενα ευρήματα από ταφικούς στίμβους της πρώιμης ελληνιστικής εποχής που ανήκαν σε μέλη της αριστοκρατικής τάξης. Τάφοι θολωτοί, κυβωτοί όσχημοι ή κεραμοσκεπείς μαρτυρούν τη συνέχεια των μακεδονικών τάφων. Ακτέριστη ή με πολύτιμα αντικείμενα μας λένε ακόμα ποιος νεκρός ήταν ευγενής, εύπορος ή με λίγα οικονομικά μέσα. Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει πλησιάσει την πόλη των νεκρών, αλλά τα μεγάλα μυστικά είναι φυλαγμένα στην πόλη των ζωντανών. Σε αυτή τη μικρή καμπύλη, την ανυψωμένη γη των λίγων μέτρων, βρίσκεται η αρχαία Ευρωπός. Σπουδαίο τέκνο της Ευρωπού, ο Σέλευκος, που έμελε να γίνει βασιλέας και ο σημαντικότερος διάδοχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπολογίζεται ότι ίδρυσε περίπου 30 πόλεις στα βάθη της Ανατολής, αρκετές δίπλα σε ποτάμια. Ίσως μια ομολογία νοσταλγίας της γενέθλιας γης και του ποταμού της, του Αξιού. Όπως η Δούρα Ευρωπός παρά τον Εφράτη, μια αδελφή πόλη της Ευρωπού παρά τον Αξιό. Ο Σέλευκος, σπουδαίος μαχητής, παρημιώδους δρόμης, ιδρυτής της περίφημης δυναστείας των Σελευκηδών, δημιούργησε το πιο εκτεταμένο κράτος από όλους τους διαδόχους, από το σημερινό Πακιστάν έως τα σημερινά σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Στην προσπάθειά του να ενώσει υπό το σκύπτρο του το Μακεδονικό Βασίλειο στον ελλαδικό χώρο με το αχανές ανατολικό του κράτος, φωνεύτηκε από ελληνικό χέρι. Ο Πτολεμαίος Κεραυνός το 281 π.Χ. έβαλε τέλος στη ζωή και στο όραμα του τελευταίου οικουμενικού διαδόχου του Αλέξανδρου. Δεν έφτασε ποτέ πίσω, στο γενέθλιο τόπο, στην Ευρωπό του. Τα κρυμμένα μυστικά της Ευρωπού είναι ακόμα πολλά. Μετά από 1500 χρόνια αφάνειας και σιωπής, μας περιμένουν να τα αποκαλύψουμε.